Πάμε εδώ συναδέλφους, Άρης Πρωτοσάλτε, Βαγγέλης Παπαδημητρίου, καλώς τα παιδιά. Καλημέρα σας. Τι γίνεται, Άρη, τι λες, καλά. Τι βλέπεις. Τι βλέπω. Βλέπω το άρθρο του Ζαχαρία Ζούπη. Τι λέει. Σήμερα στο Liberal. Ο κύριος Ζούπης λέει ότι στην τελευταία έρευνα της Opinion Poll που συζητήσαμε χθες, είχε ένα ωραίο πινακάκι. Ναι. Το 58% των ερωτηθέντων δηλώνει σύμφωνο με την πρωτοβουλία της κυβέρνησης για την τροπολογία. Μάλιστα. Στους ψηφοφόρους ΣΥΡΙΖΑ το ποσοστό αυτό είναι 59,1%. Παραπάνω. Δηλαδή, μέσα στο 58% ναι. των ψηφοφόρων, των πολιτών, ναι. που λένε συμφωνώ με την ναι. τροπολογία της κυβέρνησης, το 59% ναι. αυτό μέσα στο 58% είναι του ΣΥΡΙΖΑ. Το 59% των ΣΥΡΙΖΑ λένε ναι. είναι ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, ναι, ναι. Και υπάρχει και ένα 62% του Μέρα 25 που συμφωνεί με την τροπολογία. Θέλω να πω ότι επειδή το διαβάζουμε ότι τι λέμε ότι... Ότι λέμε πού μπορεί να κατευθυνθούν αυτές οι ψήφοι. Mm-hmm. Ότι και αυτό που είπε ο Μητσοτάκης χθες, ότι ψαρεύουν στα θολάνερα και οι δύο, και Μητσοτάκη, και Τσίπρας και Βαρουφάκης. Βλέπουμε λοιπόν όμως άλλη μία παράμετρο τώρα. Ότι μπορεί να υπάρχουν μέσα στον ψηφοφόρη ΣΥΡΙΖΑ, ψηφοφόρη Μέρα 25, που διαφωνούν με την επιλογή την κεντρική του κόμματός τους στο να μην συμπλέψει στο αντιφασιστικό. Ναι. Αυτό όμως δεν θα φανεί στην κάλπη. Όχι, δεν θα το καταλάβουμε. Αυτό είναι, είναι. Αυτό είναι μια διερεύνηση. Μια πολιτική. Είναι διερεύνηση μια δημοσκόπηση. Αν έπιασε το ψάρεμα. Πηγαίνει, η ψήφος πάει κατευθείαν. Το τι ψάρια πιάσαμε να το δούμε το βράδυ των εκλογών. Εννοείται. Δηλαδή, αν αυτοί οι δύο πολιτικοί αρχηγοί ψαρεύουν όντως, όπως λέει ο κ. Μητσοτάκης, στα θολά νερά, τι ψάρια βγάλανε, θα το δούμε την Κυριακή. Αν δηλαδή κάποιοι από τα ποσοστά Κασιδιάρη μετακινηθούν και πάνε στα κόμματα αυτά. Θα το δούμε. Πόσοι θα πάνε στο Βελόπουλο, γιατί είναι και αυτοί. Πώς θα πάνε στο Βελόπουλο. Τώρα υπάρχει και το κόμμα του Κανελόπουλου. Το κόμμα του Κανελόπουλου, βεβαίω. Οπότε θα το δούμε. Μισό εκατομμύριο περίπου ψηφοφόροι. Ναι. Αυτό βέβαια. Το 4%, Βαγγέλη, είναι ένα σοβαρό κομμάτι το οποίο κάπου θα πάει. Κάπως θα συμπεριφερθεί, να το πω έτσι. Και αυτό δεν ξέρω αν μπορούμε να το διαβάσουμε. Λογικό είναι αυτό που λέτε. Και νομίζω ότι από χθες, μετά την απόφαση της Ολομελίας του Αρείου Πάγου, έχουν αρχίσει και όλα τα πολιτικά σενάρια όπως περίπου είχαν συζητηθεί. Και περιμένουμε και τις δημοσκοπήσεις. Βεβαίως. Να δούμε που θα συμπεριλάβουν αυτή την απόφαση. Όπως θα κινηθεί ο κόσμος. Όπως περίπου νομίζω ότι είχαν συζητηθεί στα γραφεία των πολιτικών ηγεσιών των κομμάτων. Αν η απόφαση θα ήταν έτσι ή αλλιώς. Τα δύο σενάρια. Τα δύο σενάρια. Βεβαίως και αλλάζει το τοπίο. Όλο. Όλο δεν ξέρω, αλλά μερικώς αλλάζει. Δεν θέλω να είμαι υπερβολικός αν αλλάζει όλο το τοπίο των δημοσκοπικών καταγραφών για τα δύο πρώτα κόμματα εννοώ. Δεν είμαι πολύ σίγουρος, αλλά ενδεχομένως να δούμε κάποιες αλλαγές συνολικά. Άλλο το κάδρο στη δημοσκόπηση της ΠΑΣ με εξακομματική βουλή. Και άλλο με επτακομματική ή οχτακομματική. Διευκολύνει την αυτοδυναμία πρώτα. Βεβαίως. Κατεβαίνει το ποσοστό. Πολύ. Το όριο της αυτοδυναμίας. Πάμε 37 εκεί. Βεβαίως. Τώρα, επί της ουσίας, άκουσαμε πολύ προσοχή χτες την συνέντευξη της ΙΑ του κύριου Αλιβιζάτου. Τον σέβομαι απολύτως και σε προσωπικό επίπεδο. Mm-hmm. Θεωρώ ότι η αποκάλυψη που έκανε ήταν αρκετά σοβαρή όσον αφορά την πρωτοβουλία που πήρε. Δεν ξέρω, δεν θα χρησιμοποιούσα την έκφραση για τις εκτιμήσεις πολιτικών αρχηγών το πώς θα κινούνται ως μικρόψυχοι. Αλλά είναι μια προσωπική έκφραση του ιδίου. Mm-hmm. Προσωπικά θεωρώ ότι έπρεπε τα κόμματα του λεγόμενου δημοκρατικού τόξου να σταθούν όλα σε μια συγκεκριμένη... Στη μία πλευρά. Mm-hmm. Αυτό δεν ξέρω όμως αν απαγόρευε ή αν επέβαλε μια απόφαση να απαγορευτεί και το κόμμα ΕΑΝ. Mm-hmm. Νομίζω, συνομιλώντας και με εκπροσώπους του νομικού κόσμου της χώρας εχθές, ότι η απόφαση της Ολομελίας του Αρείου Πάγου ήταν η πλέον αρμόζουσα. Γιατί οι δικαστές. Και βασίστηκε πάνω στην βία και στο έγκλημα. Βεβαίως. Το κόμμα ΕΑΝ δεν έχει τέτοια χαρακτηριστικά. Οι δικαστές και μάλιστα του ανωτάτου επίπεδου του Αρείου Πάγου δεν δικάζουν με το περί κοινού δικαίου αίσθημα, αλλά δικάζουν με βάση τους νόμους.
Έτσι. Με βάση την τροπολογία. Και η τροπολογία, την λοιπόν, τροπολογία. Και γι' αυτό, γι αυτό λέω, άλλη μου, με βάση τον νόμο. Γι' αυτό λοιπόν αποκαλείται ότι αυτά που έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν άρες μάρες κουκουνάρες. Επομένως, λοιπόν, η τροπολογία έλεγε ο όποιος καταδικάζεται είναι εγκληματική πράξη. Τέλεια. Ο Καλόπουλος δεν προκύπτει να έχει κάνει κάποια εγκληματική πράξη. Επομένως, λοιπόν, θέλω να πω, ανεξαρτήτως αν ο ΣΥΡΙΖΑ έλεγε αρλούμπες ή οτιδήποτε άλλο, προσωπικά θεωρώ και θα ήθελα και τώρα και στο μέλλον, απέναντι στο νεοναζισμό και στο φασισμό, είναι συγκεκριμένα νεοναζισμός και φασισμός. Σωστά. Μην ανοίξουμε την κερκόπορτα για άλλα πράγματα, γι' αυτό λέω. Γιατί αυτό δεν το έχουμε λύσει τόσα χρόνια, μπορώ να μου πεις. Πρόσεξε. Το θέμα είχαμε αυτό, παιδιά, δεν είναι χθεσινό. Είχαμε τη μεγάλη καθυστέρηση, νομίζω το πληρώσαμε ακριβά και εδώ το θέμα αυτό. Είχαμε τη μεγάλη καθυστέρηση με την έκδοση. Εδώ έχει δίκιο και ο ΣΥΡΙΖΑ. Είχαμε, ο Τσίπρας όταν λέει ότι παιδιά, ένα λεπτάκι. Μου το είπε. Ναι. Ήθελα αυτό να πω, ναι, αλλά ναι, okay, ναι. Το λες εσύ, είναι το ίδιο πράγμα. Όχι, είναι το ίδιο πράγμα. Από τη μία μεριά, λοιπόν, έχουμε τη μεγάλη καθυστέρηση. Ήτανε 5-6 χρόνια, δεν ήταν λίγο. Βεβαίως οι δικαστές είχαν και δίκαια από τη μεριά τους. Ναι. Αν είχατε συνομιλήσει κι εσείς μαζί τους που είχατε, είχαν δίκαια από τη μεριά τους. Το δεύτερο είναι ότι ενδεχομένως να χάσαμε την ευκαιρία πριν από μερικά χρόνια στην αναθεωρητική Βουλή. Εκεί να μπουν δηλαδή κάποια πλαίσια όσον αφορά το Σύνταγμα. Πάντως η κυβέρνηση, Βαγγέλη, αν και η συνταγματολόγη... Μια παράμετρο να βάλω εδώ σε σχέση με αυτό που λες, επειδή άργησε η κυβέρνηση. Εδώ η κυβέρνηση απαντάει ότι αυτό ήταν μέθοδος, δεν άργησε καθόλου. Μεθόδευσε να φτάσει μέχρι το τέλος και κανονικά λέει πρέπει να πάμε και πιο κάτω ακόμα. Ναι. Να γίνει λίγο αργότερα η νομοθεσία. Όχι πριν 20-25 μέρες πόσο έγινε. Ναι. Να γίνει οριακά, λέει, τελευταία μέρα, για να μην προλάβουν τις τρίπλες οι κασιδιάριδες. Διότι εδώ πήγε να γίνει τρίπλα με το ΕΑΝ. Λίγες μέρες έγινε πρόεδρος των Ελλήνων ο κύριος Κανελόπουλος. Ναι. Ξαναγύρισε πίσω. Έβαλε σε αναστολή το κόμμα του, μετά το ξαναπήρε πίσω. Γίνονται παιχνιδάκια του Καστιδιάρη. Η κυβέρνηση δεν ήθελε να δώσει χρόνο σε αυτά τα παιχνίδια. Ναι. Εάν το έκανε, ας πούμε, 5-6 μήνες, ένα χρόνο πριν, τα παιχνίδια αυτά θα είχαν οργιάσει. Και ίσως να είχαμε παιχνίδι σήμερα που δεν μπορούμε να το φανταστούμε. Άρα λοιπόν αυτό, η κυβέρνηση, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, και είναι σαφείς οι πληροφορίες αυτές, λέει ότι έπρεπε να φτάσει στο όριο σκόπιμο, την τελευταία δηλαδή μέρα. Ωραία. Εάν λοιπόν ήταν σκόπιμο αυτό. Βέβαια, απόλυτα. Εάν λοιπόν ήταν σκόπιμο αυτό, εγώ βάζω και την παράμετρο να είχε τελεσιδικήσει η ιστορία Καστιδιάρη. Δηλαδή να είχαμε και την απόφαση του εφετείου. Γιατί δεν είναι αυτή τη στιγμή η υπόθεση Καστιδιάρη τελεσίδικη. Ναι, ναι. Αυτό λοιπόν, εάν το δούμε προοπτικά, ας αφήσουμε πίσω ότι τι είχε γίνει. Το εφετείο πότε θα γίνει? Θα αργήσει. Για πότε έχει? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Πρέπει να τελεσιδικήσει όλο αυτό. Βεβαίως. Προσέξτε τώρα. Αυτό να το δούμε προοπτικά. Αυτό να το δούμε προοπτικά. Οι συνταγματολόγοι λοιπόν με τους οποίους όλοι μιλούμε, λένε ότι το οπλοστάσιο του συντάγματος είναι και ικανό και αναγκαίο και ισχυρό. Δεν χρειάζεται παραπάνω όπλα. Μάλιστα. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι δύο εκ των βασικών πυλώνων της δημοκρατίας, δηλαδή η πολιτική μέιτα και η δικαιοσύνη, οφείλουν να στέκονται απέναντι σε τέτοιου είδους φαινόμενο. Και θεωρώ ότι τα κόμματα δεν ξέρω αν έχασαν, γιατί νομίζω ότι θα το ξαναβρούμε μπροστά μας. Πάντως προς ώρας έχασαν μια ευκαιρία να είναι απέναντι στον νεοναζισμό και στον φασισμό. Δεν θεωρώ όμως ότι αυτό το οποίο έχει συμβεί είναι μαγείρεμα ή μικρότητα ή μικροψυχία ή οτιδήποτε άλλο. Εντάξει, του ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να έχει πάντως. Του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να πάρει, ή του Αλέξη Τσίπρα προκειμένου να πάρει τους ψήφους των νεοναζιστών. Υπό την έννοια πια, αν πριν από αρκετά χρόνια λέγαμε, όταν δεν υπήρχαν τα κόμματα αυτά, ότι οι φασίστες ή οι νεοναζιστές ψηφίζαν τη Νέα Δημοκρατία, κάποιοι θα μας χαρακτήριζαν παράλογους και ενδεχομένως να είχαν και δίκιο. Δεν σημαίνει ότι ήταν μικρόψυχη τότε η Νέα Δημοκρατία ή ότι έκανε παιχνίδια με τους ακροδεξίους. Εν πάση περιπτώσει, άρα λοιπόν έχουμε δρόμο ακόμα για αυτή την ιστορία. Δεν έτσι πιστεύω. Θέμα εδώ. Έτσι πιστεύω. Και να δούμε πριν και από κάποια χρόνια δεν είχε απελευθερωθεί η ονομαζόμενη αντισυστημική ψήφος. Απελευθερώθηκε όταν χρεοκόπησε η Ελλάδα και ήρθαν τα μνημόνια. Τότε λοιπόν αυτή η αντισυστημική ψήφος έκανε outing και είπε θέλω Χρυσή Αυγή ή θέλω, ξέρω εγώ, ακροαριστερά κόμματα. Μάλιστα. Έκανε, προσδιορίσε. Μέχρι τότε πήγαινε κάπου. Μέχρι τότε είχαμε
Στα πληθωρικά της Νέας Δημοκρατίας είχαμε ακροδεξιά, εθνικιστικά ακροδεξιά κόμματα. Χωρίς αυτό που λέμε το αντισυστημικό, πάμε να τα διαλύσουμε όλα, να διαλύσουμε τα κοινοβούλια κλπ. Ούτε νεοναζιστικά χαρακτηριστικά. Άλλο το ακροδεξιό, άλλο το νεοναζιστικό. Βέβαια, όμως, έτσι δεν είναι. Υπήρχε δηλαδή στη σκέψη του, στον προβληματισμό του, στις κινήσεις του. Δεν γεννήθηκαν ξαφνικά. Εδώ έχουμε όμως δύο κόμματα τα οποία δηλώνουν αριστερά, είναι αριστερά, τη ριζοσπαστική μάλιστα αριστερά, τα οποία δεν συμπλέουν. Αυτό σχολιάζουμε. Το ότι. Μέρα 25 Βαρουφάκης, ο οποίος είπε, ο Βαρουφάκης μάλιστα είπε, δεν μ' αρέσει αυτό το κόμμα, αλλά δεν μ' αρέσει και τώρα να το μπλοκάρουμε με τη δικαιοσύνη και τα σχετικά. Λοιπόν, γιατί το λέει ο Βαρουφάκης αυτό, διότι ποντάρει στο ότι μπορεί να τσιμπήσει κάτι, από το να μην πάει, από το να πάει ψήφος, λέμε ενδεχομένως, το έχει πει και ο κύριος Μαύρος αυτό. Ότι ένα κομμάτι αυτό των ψηφοφόρων μπορεί να κατευθυνθεί στον ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, ένα κομμάτι δεν λέω όλοι. Λοιπόν, μα ο κύριος Βαρουφάκης είπε να κατέβουν. Αυτό λέω. Άρα δεν θα έπαιρνε ψήφους. Όχι. Αυτό περιμένει να πάρει. Τώρα λοιπόν που απαγορεύεται. Αν δεν κατεβαίνανε. Ο κύριος Βαρουφάκης λέει να κατέβουν. Ευαγγέλη μου είναι πολύ απλό. Εντάξει, εκτός ασφαλώς το Ευαγγέλη τώρα. Ήρθε ο Βαρουφάκης. Να αποφασίσουμε για το ΣΥΡΙΖΑ και για τον Βαρουφάκη. Αν τα λένε. Δηλαδή χθες, αν έκανε την εκτίμηση ότι θα κοπεί το κόμμα Κασιδιάρη, θα ήσουν μέσα ή έξω. Ή θα ήσουν μακριά από την πραγματικότητα. Τι θα ήσουν. Βγαίνει ο κύριος Βαρουφάκης. Χθες βγήκε ο Βαρουφάκης και το είπε αυτό που λες. Χθες δεν βγήκε. Ναι, χθες. Πότε το είπε αυτό. Δεν το είπε δύο μήνες, πέντε μήνες πριν. Λίγες ώρες πριν. Λίγες ώρες στον Άριο Πάγο που ξέραμε όλοι τι θα αποφασίσει ο Άριος Πάγος. Όλοι είχαμε πληροφόρηση. Δεν είμαστε από αλλού. Από εδώ είμαστε. Ναι, ξέραμε. Αλλά και η Ιωάννα η Μάνδρου το είπε που πρώτη από όλους και καλύτερη. Το είπε πριν το δελτίο, πολύ πριν βγει η απόφαση. Και φυσικά έτσι ήταν τα πράγματα. Όλοι το ξέραμε. Άρα λοιπόν γιατί το είπε ο Βαρουφάκης αυτό. Εκ του ασφαλούς λέτε. Χαίρομαι πολύ. Τι το είπε. Εντάξει. Με ρίσκο, γιατί κανένα ρίσκο αυτό ο κόσμος. Είναι λογικό ότι θα πάει κάπου. Ο Βαρουφάκης ψάχνει αυτό που ονομάζουμε το οτιδήποτε είναι αυτό που λέμε το αντισυστημικό. Σου λέει, αφού θα έχω μια ροή προς τα κάπου, πάω να πάρω και εγώ κάτι από το ριάκι που θα κυλήσει. Το παίζει πολύ ωραίο ο Βαρουφάκης. Φίλε, είναι ο στάρ των εκλογών. Ο στάρ των εκλογών είναι ο Βαρουφάκης. Εδώ έχουμε, επαναλαμβάνω, δύο κόμματα που αυτοπροσδιορίζονται αριστερά και εκφράζουν έναν κόσμο αριστερό στην Ελλάδα, τα οποία κόμματα στο θέμα. Κασιδιάρης δεν στοιχήθηκαν δεν μαζί με, την, μαζί με το Κινάλ Πασό και τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί πολύ δεν απλό. Ήθελαν να ταυτιστούν. Εδώ έχει να κάνει με το αν εννοούν πραγματικά ότι είναι απέναντι. Δύσκολο να το αφισβητήσει κανείς. Ή δεν ήθελαν να ταυτιστούν με τη Νέα Δημοκρατία σε μια προεκλογική περίοδο. Και ήθελαν να το κρατήσουν ως όπλο αντιπαράθεσης. Να πούνε δηλαδή αυτό που λένε. Ότι τελευταία στιγμή όψιμα έγινε όλο αυτό. Ποντάροντας ενδεχομένως και στο ναυάγιο, στο φιάσκο. Δεν βγήκε το φιάσκο, θα δούμε πώς θα τοποθετηθούν σήμερα. Το ερώτημα μου είναι τώρα για να πάμε λίγο παρακάτω. Πριν το κάνεις, ένα σημείο. Ας πούμε ότι είναι έτσι. Ναι. Και για την οικονομία και του χρόνου και τη κουβέντα. Ας πούμε ότι είναι έτσι. Ας πούμε ότι ήταν έτσι. Δεν μπορούμε να φτάνουμε στο σημείο, νομίζω, να λέμε σήμερα ότι τα κόμματα της αριστεράς παίζουν παιχνίδι με τους ναζιστές και τους φασίστες. Δεν λέει κανείς τέτοιο πράγμα. Με συγχωρείτε. Τώρα παίζουν παιχνίδι, σιγά. Δεν αντέχει όμως πια και το αφήγημα ότι γιατί ο Μητσοτάκης με τον Βοήδη και τον Πλεύρη. Θα μπούμε στις επόμενες 18. Γιατί ο Πλεύρης, ο Βοήδης, ο Γεωργιάδης. Εγώ υποψιάζομαι και κάτι άλλο. Εκλέγονται με τη Νέα Δημοκρατία, έχουν κρυθεί επανειλημμένα, με πάρα πολλές ψήφους, με πάρα πολλούς σταθμούς και είναι και στην κυβέρνηση που πρωτοστάθησε σε αυτή την ιστορία. Άρα λοιπόν αυτό το αφήγημα που λέει εξορισμού η αριστερά είναι απέναντι στο φασισμό. Δεκτό. Πρέπει να είναι αντιστοίχως δεκτό όμως ότι και αυτή η κυβέρνηση έσυρε, πρωτοστάτησε όλη αυτή την ιστορία προκειμένου αυτό να πάρει ένα τέλος. Ο ορισμός όμως δεν επιβεβαιώνεται. Ακεί μου συγγνώμη που θα παλιχώνομαι, αλλά ο ορισμός δεν επιβεβαιώνεται. Εξορισμού η αριστερά είναι αντίθετα, αλλά όταν ήρθε η ώρα να το δείξει δεν το έκανε. Πρέπει να φανεί και στην πράξη. Λες. Πρέπει να το δείχνουμε και δεν μόνο να λέμε σε θεωρία. Αυτό το περιβάλλον. Βρήκαμε άλλο ένα τώρα θέμα να συζητήσουμε στην προεκλογική περίοδο. Από την Κυριακή πάμε στις 18 μέρες πλέον θα έχουμε μέχρι τις εκλογές. Από την Κυριακή και μετά και βρίσκουμε. Προχτές συζητούσαμε, όχι, χτες συζητούσαμε αν έγινε ή δεν έγινε το ραντεβού μεταξύ Βαρουφάκη. Το διέψευσε. Λέω, συζητούσαμε όμως. Μεγάλο επικοινωνιακό. Μεγάλο σοβαρό θέμα. Και τοποθετήθηκαν. Λέω,
Το δεύτερο. Τοποθετήθηκε. Το δεύτερο. Ο ΣΥΡΙΖΑ διαψεύδει, αλλά οι πληροφορίες επιμένουν πάντως. Και η απογευματινή επιμένει. Ο ΣΥΡΙΖΑ διαψεύδει. Το διαψεύδει ο κύριος Τσίπρας. Ναι, παιδί μου, και ο Τσίπρας και ο Βαρουφάκης το διαψεύδουν. Οι πληροφορίες επιμένουν. Πάμε παρακάτω. Έλα, Βαγγέλη. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα. Βαγγέλη, δεν τις έχω αυτές τις πληροφορίες. Σε αυτό το περιβάλλον ενδεχόμενο συνεργασίας υπάρχει. Σε ποιο πράγμα. Να περπατάει. Με τον, κύριο Βαρουφάκη. Και εγώ είδα εσένα να περπατάει. Μου το επιβεβαιώνει κανείς. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Λοιπόν. Το διαψεύδουν. Α, το διαψεύδουν. Ναι, βρε παιδί μου, εντάξει, θα το διαψεύδουν. Φυσικά το διαψεύδουν. Αυτό διαψεύδουν. Από την ώρα που δεν παρουσιάζεται αποδεικτικό στοιχείο, θα το διαψεύδουν. Δεν θέλει και πολύ. Άρα λοιπόν, προσέξτε τώρα. Υπάρχουν διάφορα σενάρια τα οποία συζητάμε κατά την προεκλογική περίοδο. Χτες είχαμε, αν ισχύει ή δεν ισχύει, συνάντηση στο Σούνιο, λες και αν ήθελαν να βρεθούν οι δυο του. Δεν θα μπορούσαν να τηλεφωνηθούν, δεν θα μπορούσαν να βρεθούν στην ταβέρνα στα Βόρεια Προάστια, για να μην την πω και κάνω διαφήμιση, και είναι και αγαπημένη μου ταβέρνα. Σ' αρέσει. Α, πολύ. Σ' αρέσει. Το καλύτερο κρέας του νομού Αττικής. Πού είναι αυτό? Ο Μαγκίνας. Άντε να το πούμε, να συγχάσουμε. Σ' αρέσει. Λοιπόν, ναι. Λοιπόν, δεν μπορούν να βρεθούν οπουδήποτε αλλού. Αφού διαψεύστηκε αυτό τώρα, τι μας... Λοιπόν, επιμένουν, λέω, άρεσε πληροφορίες, οκ, διαψεύστηκε. Πάμε παρακάτω. Σέβομαι και τις πληροφορίες και όλα. Μπορούν να συνεργαστούν αυτοί οι δύο τώρα χώροι, έτσι όπως είναι τα πράγματα? Νομίζω ότι χθες στη συνέντευξη, στη συνέντευξη που έδωσε στα παιδιά, τους αντεριαστούς, νομίζω ότι μίλησε πάλι και για τις κολοτούμπες ή οτιδήποτε άλλο, τις αιμονές του κυρίου Βαρουφάκη. Ναι. Είπε δε κιόλας ότι εγώ εκείνη την περίοδο η μεγάλη διαφωνία μου ήταν για επιστροφή στη δραχμή. Τον έδιωξα από την συζήτηση. Τώρα θα συζητήσω. Ο κύριος Τσίπρας εχθές στένεψε το σχήμα. Νομίζω ότι χθες, αν θέλει να μιλήσουμε σοβαρά, φωτογράφησε δύο πράγματα χθες ο Άλεξ Τσίπρας. Πρώτον, με ποιους θα κυβερνήσω, αν είμαι κυβέρνηση, πρωθυπουργός. Αν είναι πρώτο κόμμα. Στέλνοντας ένα μήνυμα και εσωκομματικό. Μην το αφήνουμε παρά έξω αυτό το κομμάτι. Άρα θέλω να δημιουργήσω μια κυβέρνηση, ένα κόμμα. Και σκέφτομαι με αυτούς. Φωτογράφησε με ποιους λοιπόν. Και το δεύτερο, έστειλε ένα μήνυμα, ανοιχτό μήνυμα προς τον Νίκο Ανδρουλάκη. Το πρώτο κόμμα, αν είμαι εγώ, και το τρίτο που εσύ θα είσαι. Θα σε ακούσω με ενδιαφέρον, του είπε. Μετά τις εκλογές. Μπορούμε να κάνουμε κυβέρνηση. Ναι, ναι. Άρα ουσιαστικά είναι ένα άνοιγμα. Ναι, έχεις δίκιο και εγώ έτσι το είδα. Στένεψε τη συνεργασία. Στένεψε το σχήμα. Όπως επίσης. Άρα. Παρακαλώ. Συγγνώμη. Αυτό είναι και ο ορισμός που έλεγε. Συγγνώμη. Ναι. Αυτό είναι και ο ορισμός που έλεγε από την αρχή ο Αλέξης Τσίπρας. Περί προοδευτικής διακυβέρνησης. Μάλιστα. Εγώ δεν κατάλαβα δηλαδή γιατί βέβαια μπήκε από την αρχή να μιλάει για προοδευτική κυβέρνηση και όχι για αυτοδυναμία. Αλλά εγώ δημοσιογράφος είμαι, δεν ορίζω κανένα ακόμα. Εννοείται. Επειδή σε αυτόν τον σταθμό, στη συγκεκριμένη εκπομπή, τέτοια ώρα, αυτά τα είπαμε το 2020, αρχές του 20, τα συζητούσαμε τι δηλαδή... τι προοπτικές ανοίγονται στον Τσίπρα και είχα πει ένα πράγμα θα ξαναφέρει τον Τσίπρα αντιμέτωπο με τον Μητσοτάκη μεθαύριο, γιατί ήμασταν ακόμη αρχές 20, ούτε καν είχαμε μπει, ήμασταν αρχές του κορονοϊού, ότι ένα κόμμα που θα κάνει μόνος του γιατί αν χρειαστούν ένα άλλο διαφορετικό κόμμα που να γίνει αυτό το κόμμα να δεχτώ αυτό που λέμε τη σοσιαλδημοκρατία. Γενικότερα μιας ενός αναγκαίου αναγκαίο κόμμα σε μια κοινωνία και εννοείται στην ελληνική κοινωνία δεν μπορεί να υπάρχει ένα κόμμα που να κάνει και κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Δεν μπορεί να είναι Μητσοτάκης και αντιπολίτευση ταυτοχρόνως, δεν γίνεται. Λοιπόν, άρα χρειαζόμαστε ένα κόμμα το οποίο θα έχει αυτή την εναλλαγή. Θα δοκιμάζεται το ένα, θα δοκιμάζεται το άλλο και οι πολίτες θα έχουν την ευκαιρία της εναλλαγής. Δεν μπορεί να πηγαίνει μόνο σήματα μια κοινωνία, είναι βλαμμένο και παλαβό εντελώς. Χαίρομαι πάντως. Λοιπόν, το είπαμε, άρα λοιπόν θα χρειαστούν. Άρα λοιπόν θα χρειαστούν δύο μεγάλες ήττες. Πάλι ήττα. Δεν βγαίνει αλλιώς. Μα δεν το έκανε. Αυτό προσπαθώ να πω. Κάτι δική μου προσέγγιση, παιδί μου. Εγώ δεν λέω να πάει να κάνει η κοινωνία αυτό που λέω εγώ. Εγώ λέω πώς βλέπω εγώ τα πράγματα. Θα χρειαστούν δύο ήττες. Προκειμένου ο Τσίπρας, επειδή σας βλέπω προβληματίζεστε, τι θα κάνει από εδώ και μετά. Λοιπόν, το από εδώ και μετά είναι ότι αυτό το κόμμα όλο μαζί δεν μπορεί να πάει να κάνει αυτό για το οποίο συζητούμε εμείς τώρα. Δεν μπορεί να το κάνει. Δεν μπορούν γιατί οι άνθρωποι δεν είναι σοσιαλδημοκράτες. Άρα εσύ λες ότι αν μείνει ο Τσίπρας,
αν μείνει στο χώρο αυτό, αν χάσει μάλλον, θα μείνει στο χώρο αυτό και θα επανιδρύσει την πραγματικότητα. Εσείς το λέτε. Εσείς το λέτε. Χαίρομαι ότι το επόμενο του βήμα είναι ότι δεν μπορεί να γίνει παρέα με όλους αυτούς που είναι εκεί πέρα μέσα. Όχι γιατί είναι κακοί άνθρωποι, δεν το λέω, αλλά δεν εκφράζουν, δεν ταιριάζουν, βρε παιδί μου. Είναι ένα κόμμα τούτη φρούτη, έχει μέσα πασόκους παλιούς. Έχει το κόμμα Πασόκ τώρα καινούργιο ηγέτη όμως. Δεν είναι το Πασόκ το παλιό. Τώρα έχει καινούργιο ηγέτη το Πασόκ. Για έναν άλλο ηγέτη. Αυτοί Πασόκ. Οι άνθρωποι που είναι στον ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι πια Πασόκ. Ναι, λέω. Είναι ΣΥΡΙΖΑ. Για να φτιάξει ένα μεγάλο χώρο πρέπει να γκολκωθεί και αυτό το χώρο. Δεν ξέρουμε ποιοι θα πάνε μαζί του κτλ. Αυτά είναι άλλα δικά του θέματα. Δεν ρωτήσουν εμένα. Εγώ απλώ βλέπω ότι. Για το να έχουμε γίνει, τρέξει πολύ το πράγμα. Για να γίνει αυτό πρέπει να συντελεστεί κάτι. Δεν γίνεται μόνο. Γιατί αλλιώ θα το έκανε. Αυτό προσπαθώ να το κλείσω. Διότι αλλιώ από την ώρα που ιτήθηκε το 19 είχε μπροστά του 4 χρόνια. Ναι. Να στήσει τον εαυτό του ως κεντροαριστερό σοσιαλδημοκράτη. Δεν το έκανε όμως, έτρεχε πίσω από τον Πολάκη. Αυτό λέμε. Λοιπόν. Έτρεχε πίσω από τις διαδηλώσεις, γεννήθηκα 17 Νοέμβρη. Στα πολύ κρίσιμα, ο Αλέξης Τσίπρας επέλεξε να μείνει αυτό που είναι. Έλα, Βαγγελή. Λοιπόν, δύο πολύ γρήγορες παρατηρήσεις. Καταρχάς, χαίρομαι και εγώ που υπάρχει αγωνία και από τον Άρη αλλά και από τον κόσμο το τι θα κάνει ο Αλέξης Τσίπρας και αν πρέπει να γίνει σοσιαλδημοκράτης ή να παραμείνει ριζοσπαστικά αριστερός. Χαίρομαι πραγματικά γιατί αυτό δείχνει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για την αριστερά. Το δεύτερο είναι το ότι παίρνουμε ως εξορισμού για αυτή την κουβέντα μας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξης Τσίπρας ιτάται. Απλώς σκέφτομαι να μην γίνει αυτό το σενάριο, λέω μία πιθανότητα, και να γίνει το άλλο σενάριο, δηλαδή να ιτηθεί η Νέα Δημοκρατία, τι θα ανοίξει. Τι βεντάλια θα ανοίξει και εσωτερικά της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί στην αριστερά, ας πούμε ότι ιτάται. Εσύ λες όχι, ε. Όχι, ρωτάω. Να, θα ανοίξει, πιστεύεις. Εσύ λες όχι. Γιατί και η αριστερά να ιτηθεί λοιπόν και ο Αλέξης Τσίπρας να ιτηθεί εκ νέου, ναι. Θα υπάρξει ένα πολύ σοβαρό συνέδριο. Ναι. Βεβαίως, το είπε και χθες. Θα υπάρξουν οι διαδικασίες. Τι συνέδριο θα είναι αυτό, Βαγγέλη. Θα είναι ένα συνέδριο. Ένα πολύ σοβαρό συνέδριο για την επόμενη μέρα του κόμματος. Το οποίο συνέδριο τι θα πει. Μένω στο κόμμα και συνεχίζω μετά από 9 ήττες. Το τι θα πει, πίστεψέ με, ας τον αφήσουμε τον ίδιο αν ιτηθεί. Αν δεν ιτηθεί, θα είναι ένα συνέδριο νίκης. Και αντίστοιχα το συνέδριο. Αντίστοιχα το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας θα είναι. Αντιλαμβανόμαστε όλοι. Δύσκολο. Μάλιστα. Δεν θα είναι δύσκολο. Κύριε, θα είναι αλλαγή ηγεσίας. Θα είναι αλλαγή ηγεσίας. Στη Νέα Δημοκρατία. Αν χάσει ο Μητσοτάκης. Στη Νέα Δημοκρατία. Αν δεν το θέλει ο Μητσοτάκης. Αν δεν το εγείρει μόνος του Μητσοτάκης. Δεν νομίζω ότι έχει ξαναγίνει στο παρελθόν αυτό. Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας που ιτάται πηγαίνει σε συνέδριο και αποχωρεί. Αυτό, σε αυτό που λες έχεις δίκιο. Έχει μια παράδοση. Δεν ξέρω. Η παράδοση είναι για να σπάνε βέβαια. Έχει μια παράδοση. Αλλά. Υπάρχει άνθρωπος που θα αφισβητήσει το Μητσοτάκη και θα διεκδικήσει με αξιώσεις και σε αυτό την εκλογή του. Και σε αυτό έχει παράδοση. Μόνο σε αυτό έχει παράδοση. Να πριονίζουν από κάτω όλη μέρα, από το βράδυ, το κλαδί. Έτσι, λοιπόν, παιδιά, καλημέρα σας. Γεια σας, καλημέρα. Εκεί ήμασταν. Καλημέρα. Έχουμε ζήσει τέτοια γεγονότα. Κάτι είπε ο Βαγγέλης όμως για κάτι μπιζόνες και τα λοιπά. Θα το κανονίσει ο Βαγγέλης αυτό. Αυτό είναι το Βαγγέλη. Εσένα έχουμε την Κυριακή. Την Κυριακή έχουμε τον Άκη. Και από εβδομάδα με τον Βαγγέλη. Βεβαίως. Παιδιά, καλημέρα. Να είστε καλά.